Συζήτηση από μηδενική βάση για τις ιαματικές πηγές ολόκληρης της χώρας ζητούν οι Δήμοι. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση του Σέντερ και την εκπομπή επί της ουσίας ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Καβάλας Δημοφέλεια, Τάκης Αγγελίδης. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πληροφορήσω είναι ότι υπήρξε άμεση αντίδραση του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών, μέλος του οποίου είμαστε και εμείς ως διαχείριση του πληθωρεπιστηρίου της Δημοφέλεια, και βέβαια υπήρξε και πολύ έντονη αντίδραση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, όπου ζητούμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου, το οποίο θα τεθεί υπό διαβούλευση. Δηλαδή ζητάμε την άμεση απόσυρση του και ούτε καν την κατάθεσή του προς διαβούλευση. Αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι εμείς διαχειριζόμαστε μία δομή, το πλειοθεραπευτήριο, στο οποίο έχουμε επενδύσει και επενδύουμε σε ετήσια βάση για την αξιοποίηση αυτού. Δηλαδή δεν μιλάμε για μία ιαματική πηγή, για ένα νερό τρεχούμενο, ας πούμε, το οποίο θα μπορούσαμε υπό μία έννοια να δεχθούμε ότι είναι κοινωνικό αγαθό ή ανήκει με την ευρεία έννοια στο κράτος. Εμείς ως Δημοφέλεια χρησιμοποιούμε τον πυλό επενδύοντας, διότι κάθε χρόνο αγοράζουμε όμορα οικόπεδα για να έχουμε τον πυλό και να μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε αφενός. Αφετέρου έχουμε επενδύσει σε εγκαταστάσεις, λειτουργούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τη στιγμή κατά την οποία το πυλοθεραπευτήριο παραχωρήθηκε στην Δημοφέλεια και κατ' επέκταση στο Δήμο Καβάλας. Λειτουργούμε αυτή τη δομή και θεωρούμε απαράδεκτη αυτή τη λογική της συγκέντρωσης όλων των ιαματικών πηγών ανεξαιρέτως επενδύσεων ή τρόπου χρήσης ή τρόπου λειτουργίας σε ένα κεντρικό συμβούλιο, το οποίο από την Αθήνα θα ελέγχει και θα διαχειρίζεται πράγματα τα οποία γνωρίζουμε και έχουμε και την τεχνογνωσία και την εμπειρία και διαχειριζόμαστε με πάρα πολύ καλό τρόπο μέχρι στιγμής. Έχουμε αντιδράσει δυναμικά, με την έννοια ότι θα κινητοποιήσουμε και όλους τους φορείς της πόλης, είτε βουλευτές, είτε περιφέρεια, είτε δημάρχος, οτιδήποτε, για να ακυρώσουμε αυτή τη σκέψη, αυτό το νομοσχέδιο το οποίο θα τεθεί υπό διαβούλευση. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω, ή μάλλον περνάνε από το μυαλό μου κάποιες σκέψεις, ποια είναι η σκοπιμότητα αυτού του νομοσχεδίου. Εάν η σκοπιμότητα είναι στο να μαζευτούν όλες οι ιαματικές πηγές σε μια κεντρική διοίκηση, οι οποίες ενδεχομένως δεν είναι αξιοποιήσιμες ή δεν λειτουργούν, να καταλάβω, ας πούμε, αυτή την ανάγκη. Αυτό είναι κατανοητό που λέτε, ναι. Ναι, αυτό το αντιλαμβάνομαι. Όταν μιλάμε όμως και για... όταν μιλάμε όμως ότι αυτή η εταιρεία, η ανώνυμη εταιρεία, θα διαχειριστεί και δομές οι οποίες είναι εν λειτουργία και μάλιστα σε απόσταση και σε ακτίνα χιλίων και χιλίων μέτρων όλων των υποδομών,